Ημερολόγιο καραντίνας νούμερο 15. Πήρα εφημερίδα σήμερα. Θα ξεκινήσω λέω με τα οικονομικά λίγο στην αρχή, οπότε ανοίγω το ένθετο που είχε την οικονομία. Εντάξει, μαλάκα, σαν να μπήκα να διαβάσω και δίες, μαλάκα. Είχε το, στην υγειά μας θέση, είχε καλεσμένο τον Τονίνο Καροτώνη, ο Βάσκος, ο τραγουδοποιός, αυτή η περσόνα, όπου έλεγε τα κινήματα που πραγματοποιήθηκαν ένα μήνα πριν. Οπότε πρόσεξε τώρα, Ισπανός, με ιταλικό όνομα, μαλάκα πρέπει να έχουν κολλήσει κορονοϊό εκεί πέρα, μέχρι και οι κάμερες, μέχρι και τα ποτήρια. Τσορλίδα, ψάξου, σε είδα καλεσμένη. Το μεταξύ, όσο πάει το μαλλί και δεν ξέρω τι θα γίνει, τι να πάρω τα επίγοντα, να τους πω να με κουρέψουνε. Το ζεύγος στα Νιμανίδη Μπόμπα έκανε ξανά τεστ για κορονοϊό και βγήκε αρνητικό. Βγήκε αρνητικό, μαλάκα... Τύπου στο τέλος του αναφέρει ο Τσιόδρας. Κάθε απόγευμα θα λέει. Και 560 νέα κρούσματα, 3 νεκροί. Και να σας πω ότι στο σημερινό τεστ τα νημανίδες πόπα βγήκαν αρνητικοί. Μαλάκα, χαλάνε το μέσο όρο. Το μεταξύ, για να έχουν κάνει τόσα τεστ που κάνει 300 ευρώ το τεστ, να το πληρώνω αποκλείεται. Για ψαχτείτε λίγο πως είναι κανένα χορηγούμενο εκεί πέρα και πει. Τεστ κορονοϊού. Αυτό είναι η καλύτερη μάρκα. Και να χορεύει ο νημανίδης εκεί με τα φορέματα της Μπόμπα, γιατί το θεωρεί αστείο, και η Μπόμπα να χορεύει με τη φόρμα του Τανιμανίδη, γιατί της έχει πει ότι είναι αστείο, και να διαφημίζουν τεστ κορονοϊού. Επίσης, κάτι άλλο, μην σηκώνετε φαγητά. Πρώτον, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, μάθατε τώρα, 10 μέρες, δεν φαγητά. Είναι αηδία, σήκωσε την άλλη φορά μια καρμπονάρα, την άλλη φορά, ενώ πριν από μισή ώρα. Μια καρμπονάρα και έλεγε homemade καρμπονάρα, ξέρω εγώ αυτό, Ιταλιάνο, Ναπολιτάνο, τα είχε γαμίσει όλα. Μαλάκα, ήτανε σαν να είχε ξεράσει ο σταμάτης γονίδης. Που φαντάζομαι θα είναι πολύ κακό άμα ξεράσει ο σταμάτης γονίδης. Δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, οκ, okay, δεν έγινε κάτι. Δεν ξέρετε να κάνετε χιλιάδες πράγματα. Δεν ξέρετε να και να μαγειρεύετε. So what, 1001. Το πρωί που ξύπνησε και βγήκε στο μπαλκόνι να κάνω ένα τσιγάρο, ήταν ένας γείτονας και μετακόμιζε. Μαλάκα αλήθεια, μετακόμιζε. Ήταν τύπου είχαν ένα φορτηγό από κάτω, είχαν φορτώσει στρώματα επάνω και αυτά και φεύγανε. Πρέπει να στείλε όλα τα μηνύματα. Τύπου 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ενώ όνομα τεπώνυμο. Πώς αλλιώς. Επειδή γίνεται τη πουτάνα προφανώς τις τελευταίες μέρες με το sexting, texting, ξέρω ότι πέφτουν όλοι σε όλους, δίνουν ραντεβού λέει στα σούπερ μάρκετ. Το έλεγε το πρωί στην εκπομπή της Ίσης ο Βασάλος. Δίνουν ραντεβού λέει ένας φίλος του Γήπα και αυτός από τον Βασάλο, δώσανε ραντεβού στα σούπερ μάρκετ. Λέει να γνωριστούν. Με την κοπέλα. Οπότε εντάξει, αν σας τύχει κάτι τέτοιο, προσέξτε. Δείτε, αν σας δώσει ραντεβού στο Φουαντρέ, έχει λεφτά. Ορμάται. Αν τώρα σας δώσει στα ιδιωτική ετικέτα, την αλφαβήτα 365, όπως τα λένε αυτά, δεν αξίζει. Και φτωχό στην καραντίνα. Καταρχάς, οι influencers στο Instagram και τέτοια έχουν σαλτάρει. Είναι ωριακά. Τις μισές τις έχουν συλλάβει για άσκοπη μετακίνηση. Σίγουρα, φάνε σε κάτι πάρκα και φωτογραφίζονται με κολάν και τέτοια, τουρλών κόλλους και τέτοια μαλέκα. Πρέπει να έχουν φάει, πρέπει να πέφτει το 150 πρόστιμο αδιανόητο. Θυμηθώ να ψάξω μετά, μήπως λέει πόσα πρόστιμα έχουν φάει influencers. Εν τω μεταξύ, μην ψαρώνετε. Όλα αυτά που λένε το μένουμε σπίτι, stay home, stay healthy, stay safe και κάτι μαλακές. Μην νομίζετε τώρα, τους έπιασε ο κόλλος τώρα για εσάς. Μαλέκα, μην πεθάνετε, φοβούνται και χάσουν followers. Καταρχάς, το μόνο που θα μείνει το ίδιο μετά από αυτήν την καραντίνα είναι που θα μπούμε στα μάξι. Λέω το αμαξιού θα είναι μια ώρα πίσω. Τώρα αυτά τα λέμε αύριο. Stay home, stay healthy, stay safe.